Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου πριν την εκκίνηση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ορεινής Ποδηλασίας ή αλλιώς Mountain Bike. Σαν εκπρόσωπος του τύπου, είμαι ο Παντελής Τζετζεβέλης. Σας καλωσορίζω στο τραπέζι μας μαζί με τους ανθρώπους οι οποίοι, αν δεν ήταν αυτοί εκεί πέρα πάνω στο πάνελ, δεν θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να καθόμαστε εδώ και να έχουμε αυτή την ενημέρωση. Η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας στηρίζεται επάνω στις πένες των δημοσιογράφων. Το ποδήλατο είναι ένα άθλημα το οποίο είναι ξεχωριστό. Χρειαζόμαστε τη δημοσιότητα. Ζούμε σε μια χώρα όπου ο θεός της μπάλας βασιλεύει, αλλά υπάρχουν κάποια άλλα δυναμικά αθλήματα τα οποία, όπως ξέρετε, αυτές τις μέρες που γίνεται ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος της Γαλλίας, ασχολείται η μισή Φίλιος με αυτό. Καθώς πάνω από 8 με 8,5 εκατομμύρια κόσμος καθημερινά στέκεται στις τηλεοράσεις και παρακολουθεί αυτό το θέαμα. Έχουμε την ευκαιρία, ένα μήνα μόλις μετά από την τέλεση του πρωταθλήματος Βορείου Ελλάδος, όπου η αντιπεριφέρεια Ξάνθης, ο Δήμος Ξάνθης, το Πανεπιστήμιο και η ΕΠΣΜΑΘ είχαν διοργανώσει με απόλυτη επιτυχία και είχαν την ευκαιρία αρκετοί άνθρωποι να έρθουν και να επισκεφτούν τα ωραία μέρη της Θράκης. Έχουμε ακόμα μια ευκαιρία την οποία δεν θέλουμε να πάει χαμένη και γι' αυτό στηριζόμαστε πάνω στις δικές σας τις δυνάμεις, στα δικά σας τα μέσα προβολής, τα οποία εκφράζουν έναν διαφορετικό τρόπο. Όλοι είσαστε εγκεκριμένοι άνθρωποι, όλοι αγαπάτε τον αθλητισμό και θέλουμε αυτές τις ημέρες να σας έχουμε κοντά μας. Θα έχουμε ένα χώρο που μπορείτε να ρίχνετε, να δείτε με τα αυτοκίνητά σας, να παρκάρετε, να έχετε το χώρο σας να πάρετε τις ωραίες θέσεις, να κάνετε και τις εικόνες και τα πλάνα σας και οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε είναι προσωπικά στη διάθεσή σας. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον πρόεδρο της ΕΠΣΜΑΘ, της Ένωσης Ποδηλατικών Σωματείων Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Παύλο Παπαδόπουλο. Καλησπέρα και από μένα. Αν και φιλοξενούμενος στην πόλη της Ξάνθης, σας καλωσορίζω σαν φιλοξενούμενος. Διοργανώνουμε το πρωτάθλημα, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Mountain, σε αυτή την πόλη. Όπως είπε ο Παντελής, κάναμε το πρώτο τεστ με το πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος εδώ, Μακεδονίας Θράκης. Έχει πει τα περισσότερα Παντελής και γνωστά, χάρη στη βοήθεια της περιφέρειας, του Δήμου, του Πανεπιστημίου και προπαντός του Σωματείου της Πόλης, του Πήγασου, οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά μας έχουν αφήσει άγαλμα με την όρεξη και με την προθυμία που δείξανε για να οργανώσουμε το καλύτερο πανελλήνιο πρωτάθλημα που δεν έχει διοργανωθεί ακόμα, αλλά είμαι σίγουρος 100% ότι θα μιλάει όλη η Ελλάδα για το πρωτάθλημα που θα πραγματοποιηθεί τις τρεις ημέρες που μας έρχονται μπροστά μας. Θέλω άλλη μια φορά να πω ότι χωρίς την βοήθεια της περιφέρειας, του Δήμου, του Πανεπιστημίου, του Σωματείου και της Ομοσπονδίας βέβαια, γιατί και η Ομοσπονδία είναι η αρχή μας. Όλοι μαζί λοιπόν, με τόση προθυμία, έχουμε διοργανώσει, έχουμε ετοιμάσει τη διοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, που ξαναλέω ότι θα αφήσει, είμαι σίγουρος, εποχή για τα ελληνικά δεδομένα. Ευχαριστώ λοιπόν όλους σας και ελπίζουμε στο καλύτερο πρωτάθλημα που έρχεται μπροστά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, κύριος Κεφαλίδης Νίκος. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την ιδέα να προβάλλουμε ακόμη περισσότερο το πολύ μεγάλο αυτό αθλητικό γεγονός που γίνεται στον τόπο μας. Μετά σε έναν τόπο, στην Ξάνθη μας, που έχει μεγάλη χαρά να, φιλοξενεί το επόμενο τρίμηνο σε 9, 10 και 11 Ιουλίου το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Mountain Bike, το οποίο θα διεξαχθεί σε ένα πανέμορφο χώρο την τοποθεσία Λιβάδι της ευρύτερης περιοχής της Ηλιάς και στη θέση βράχο της Ιεράς Μονής Παναγίας Καλαμούς. Οι ποδηλατικοί αυτοί αγώνες
ήθελα να επισημάνω στη συνέχεια από τους προηγούμενους που διεξήχθηκαν πριν δύο εβδομάδες περίπου, διεξήχθησαν πριν δύο εβδομάδες περίπου στους οικισμούς Σταυρούπολη και Δαθνώνα και μάλιστα με ιδιαίτερη επιτυχία παρά τις κακές καιρικές συνθήκες, σηματοδοτούν την επιστροφή στην κανονικότητα που όλοι στερηθήκαμε λόγω των μέτρων της πανδημίας. Σήμερα όμως πάλι βρισκόμαστε στην απειλή ενός νέου επιδημιολογικού κύματος που θα πρέπει όλοι μας να στηρίξουμε την προσπάθεια έτσι ώστε να υπερασπιστούμε την ελευθερία της ζωής μας. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν προτάξουμε το συνολικό όφελος και όχι το ατομικό. Η διεξαγωγή των ποδηλατικών αγώνων αποτελεί, μπορώ να πω, μία ακόμη ευκαιρία για την ανάδειξη του υπέροχου ορεινού όγκου του τόπου μας, αλλά και του δασικού πλούτου της ορεινής περιοχής. Παράλληλα, πιστεύω πως η επιλογή της περιοχής αποτυπώνει το ανταγωνιστικό επίπεδο των υποδομών που διαθέτουμε για την ανάπτυξη του αθλήματος, της ποδηλασίας και στο σημείο αυτό θα ήθελα να προτείνω και οι επόμενοι ποδηλατικοί αγώνες και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα αλλά και το Βορείου Ελλάδος να ξαναγίνονται του χρόνου στον τόπο μας. Η περιφέρειά μας, η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, είναι ιδιαίτερα χαρούμενη που στη συνδιοργάνωση αυτή μαζί με το Δήμο Ξάνθης, την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας, την Ένωση Ποδηλατικών Σωματείων Μακεδονίας και Θράκης και κυρίως με τον αξιόμαχο αθλητικό σύλλογο Πήγασος που έχει σημαντικό έργο έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος να του δίνει άλλο παρά η επιτυχία των αγώνων. Και θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι η εμπειρία από τη συνέργεια των παραγόντων του αθλήματος αποτελεί για την προστιθέμενη αξία για την ποδηλατική οικογένεια της Ξάνθης, ενώ το ίδιο γεγονός αποτελεί παράλληλα μια πολύ σημαντική διαφήμιση της ομορφιάς του τόπου μας. Αλλά διαφήμιση και των εμπειριών που μπορούν να βιώσουν οι επισκέπτες της περιφέρειας. Θέλω να ευχαριστήσω αλλά και να συγχαρώ όλους όσους συμμετέχουν στη διοργάνωση. Εύχομαι σε όλους τους επισκέπτες να περάσουν ένα απολαυστικό τριήμερο και στους αθλητές καλή δύναμη με επιτυχία. Επιτυχία είναι και η συμμετοχή, αλλά και ο τερματισμός. Ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ φίλε Αντιπεριφερειάρχη, αλλά σε παρένθεση να βάλω και τον αγαπητό μας φίλο Περιφερειάρχη, που πραγματικά συνεννήθηκε και κοντά μας για αυτή την άψογη συνδιοργάνωση σε όλα τα επίπεδα που προκύπτουν για να το υλοποιηθεί είτε είναι οικονομικό είτε με προσωπικές παρουσίες. Αγαπητοί εκπρόσωποι της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και της Ένωσης Ποδηλατικών Σωματείων Μακεδονίας και Θράκης, η πόλη μας αυτή τη στιγμή έχει την τιμή με τη δικιά σας συνένεση, με τη δικιά σας προτροπή να οργανώνει την ορεινή ποδηλασία για το 2021 στη Θηλιά. Για μας είναι μεγάλος πλούτος. Και έχω πει πολλές φορές, δεν είναι μόνο ότι μεταφέρουμε σε υψηλό επίπεδο αγώνες
και έχουν και τα δικά μας τα παιδιά ένα πρότυπο, έτσι ώστε μαζί με τους συλλόγους τους υπέργους, είτε είναι ο Πύργος, είτε είναι ο Σύλλογος Ποδηλατικός, δημιουργεί ένα πρότυπο έτσι ώστε τα παιδιά μας να ασχοληθούν περισσότερο με αυτό το κομμάτι του αθλητισμού. Παράλληλα, θέλω να πω με περηφάνεια ότι εφαρμόζουμε μια υπόσχεση όλοι μας στην κοινωνία του επιχειρήν ότι μπορεί να μπήκαμε σε λαϊκίστικες μειώσεις, αλλά διοργανώνουμε σε ψηλό επίπεδο εκδηλώσεις έτσι ώστε να τονώσουμε την οικονομικά την αγορά και το εμπορικό ιστό της πόλης μας, αλλά και ιδιαίτερα να βγάλουμε τον κόσμο αυτό τον υπέροχο εκπροσωπό από τα σπίτια και αναλόγως τη διαθέση που έχει να παρακολουθήσει σε όλα τα επίπεδα αυτή της πολιτισμού, να το κάνουμε να ξεχάσει όσο μπορεί αυτή την πανδημία που ακόμα δεν έχει από πάνω μας, αλλά θα την πολεμήσουμε. Να είναι σίγουροι ότι είμαστε δυνατοί και σε αυτό το κομμάτι θέλω να συγχαρώ και τον Δημαρχό μου και την Γραμματέα και όλους τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης που πραγμάτε κοντά μας στο Πανεπιστήμιο. Και είναι σημαντικό να πω ότι την χάνει βέβαια να έχω και δύο υπέροχους συναδέλφους. Βέβαια έχω ένα μειονέκτημα που είναι από τον συνδυασμό, δεν πειράζει. Να συνδιοργανώνουμε όλοι μαζί, χωρίς να έχουν περιπτυακά προβλήματα, αυτές οι εκδηλώσεις ή πολιτικές σκοπιμότητες. Αυτή είναι η κοινωνία της Ξάνης. Αυτός είναι ο εθελοντισμός. Και θέλω να συγχαρώ ακόμα και όλο αυτό το τριήμερο τους υπαλλήλους του Δήμου που θα είναι όλοι σε εγρήγορση, με συντονισμό από όλους τους τομείς ευθύνης για να μπορέσει με επικεφαλής τον αντίμαχο των αθλητισμών, τον κύριο Σουά και τους δύο συναδέλφους μου να οργανώσουμε με τις λιγότερες αδυναμίες. Γιατί για μας είναι ένα πρωτόγνωρο κομμάτι εγχειρήματος διοργάνωσης. Διότι ναι, είπε ο κύριος Πετριάρχης ότι θα κάνουμε τον χρόνο πανελλαδικούς αγώνες πάλι. Όχι κύριε μου. Θα κάνουμε διεθνείς ποδηλατικούς αγώνες του χρόνου. Είναι στόχος. Και πρέπει να καταλάβετε κάτι, ότι σε αυτή την πόλη όσοι είμαστε εμείς εδώ και διοικούμε, δεν θα πέσει τίποτα στη γη χωρίς να το αξιοποιήσουμε είτε για την παιδεία μας, είτε για τον αθλητισμό, είτε για ένα οικονομικό όφελος απέναντι στην κοινωνία που εκπροσωπούμε. Είμαστε κοντά. Σας ευχαριστώ όλους. Θέλω να έρθετε όλοι. Αξίζει τον κόπο να παρακολουθήσετε αυτούς τους αγώνες, αξίζει τον κόπο να δείτε αυτούς τους υπέροχους αθλητές που πραγματικά για να συμμετέχουν σε αυτή τη δραστηριότητα κάνουν μέρες, ώρες προετοιμασία, υδρότα, αντίξουν συνθήκες. Πρέπει και εμείς ειδικά να τους συμπαρασταθούμε, να τους χειροκροτήσουμε και να ξέρετε ότι αυτοί που θα διεκδικηθούν εδώ θα συμμετέχουν σε υψηλότερο επίπεδο αγώνες, είτε πανελληνικά είτε πανευρωπαϊκά. Γι' αυτό και εμείς να είστε σίγουροι, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο της Θηλιάς που δεν αγοράζει και δεν πουλιέται, θα δώσουμε ιδιαίτερο βάρος με τη συνεργασία με τον φίλο μας τον Πρόεδρο και όλους τους συνεργατών σε τοπικό επίπεδο να δημιουργήσουμε και άλλους έργα υποδομής που πραγματικά η Ελλάδα πλέον στοχευμένα να έρθει στη Θηλιά και να κάνει από μόνη της πλέον αυτούς τους αγώνες με αυτόν τον χώρο που ενδείκνεται ως τις καλύτερες προεδρευές τουλάχιστον σε ένα-δύο ακόμη περιπτώσεις πανελλαδικά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους και να είναι σίγουροι όσοι μας τιμήσουν την παρουσία τους. Σε όλα τα επίπεδα της περιοχής από την Αυγή με τον Κεθράκη εδώ έχουν να κερδίσουν, δεν έχουν να χάσουν. Αυτό να είναι σίγουροι. Καλή επιτυχία σε όλους μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέγομαι Σάββα Τσοκρούβλου, είμαι Ταμείο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και πρόεδρος του Συνοδευτικού Γυμναστικού Συλλόγου Λάρισα. Εγώ, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, ξεκινάω κάπως διαφορετικά. Εγώ θα ξεκινήσω και ευχαριστώ πρώτα το Σωματείο του Πύργου Ξάνθης για να γίνει εγχείρημα και να ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία. Κάποιοι βάλαμε ένα στόχο. Ο στόχος λοιπόν είμαι από χθες στην Ξάνθη, υλοποιήθηκε, βλέπω ότι θα υλοποιηθεί, αγαπάω ιδιαίτερα την Ξάνθη και ήμουν από τους βασικούς που φώνασα. Γιατί έχω υπηρετήσει πάνω από 5 χρόνια στη Θράκη, γιατί είμαι απόστατος αξιωματικός. Οπότε ξέρω πάρα πολύ καλά την περιοχή και την πονάω ιδιαίτερα. Την πονάω ιδιαίτερα γιατί θέλουμε όλοι να είμαστε στο κέντρο. Εγώ δεν έχω διαφορετική άποψη. Το Σάββατο την Παρασκευή και το Σάββατο την Κυριακή γίνεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αθλητικής Ποδηλασίας. Συμμετέχει ένας μεγάλος αριθμός. Ήδη την Παρασκευή συμμετέχουν, είναι το Team Relay που συμμετέχουν 8 ομάδες. Είναι περίπου η σκηταλοδρομία που βλέπουμε στο στίβο. Την επόμενη μέρα οι πέντες που είναι 51 στον αριθμό, οι γυναίκες 8, οι νεάρες 8,
οι νέοι άνδρες 12 και οι άνδρες 20 και την Κυριακή οι μάστερ 49. Ένας αριθμός 190 ατόμων. Είναι μεγάλος αριθμός του διδακτικά και γι' αυτό λέω τα έσημα αξίζουν στους ανθρώπους εδώ, μετά πάει στην Ένωση και μετά πάει στους φορείς και τελευταία στην Ομοσπονδία. Όντως, αξιότιμοι κύριοι, η πρότασή σας να γίνει εδώ και διεθνής αγώνας. Ελπίζω στους χρόνους να είναι 390. Αυτό δεν μπορώ να το σας το δω. Εγώ τέτοια πράγματα δεν έχω μάθει να λέω. Εγώ ελπίζω και εύχομαι η πρότασή σας να είναι πλέον επίσημη, γιατί την άκουσα να γίνει διεθνής αγώνας. Δεν το συζητάμε, να είστε σίγουροι, γιατί αυτά καταγράφονται, επειδή είμαι και στην εκτελεστική της Ομοσπονδίας. Θα είμαι από τους πρώτους που θα τους στήριξω. Εγώ έχω μια ιδιαιτερότητα τον φίλο μου τον Παύλο, έχουμε πάρα πολλές καλές σχέσεις. Και στην ποδηλατική κοινότητα να ξέρετε ότι μπορεί να υπάρχουν αντιπαραθέσεις, αλλά όλοι αγαπάμε το ποδήλατο. Όλοι έχουμε ένα κοινό στόχο και αποδεικνύεται η πράκτος στα παιδιά εδώ του Πήγασου που είναι πάρα πολύ καλή φίλη. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα. Σας διαβεβαιώ ότι πριν λίγες μέρες είχε γίνει ένα πρωτάθλημα, πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου που το διοργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας με τον Δήμου Λαρισαίο και τον Δηλατικό Σύμβολο και τους όμιλους Δήμους. Εγώ για διάφορους λόγους, επειδή είχα και ένα τύχημα, δεν παραβρέθηκα και γινόταν στην πόλη μου. Από όλο τον κόσμο, και αυτό τιμά ιδιαίτερα την περιοχή της Ξάνθης, βαθμολογήσανε τις Λάρισσας, τις Ξάνθες και μετά τις Άρτας. Που λένε όλοι οι φορείς, οι αθλητές που είναι το Α και το Ω. Άρα, τις Ξάνθες, μέχρι και φέτος ήταν ψηλά στο ταβάνι που αν δεν απατώμε ήταν το 2017, αν δεν θυμάμαι καλά. Αυτό σημαίνει ότι η στόχη είναι μεγάλη, το μέρος είναι φανταστική η τοποθεσία, γιατί πήρα από χθες. Είναι φανταστική. Είναι φανταστικό τα τοπία της Ξάνθης. Εγώ θα πω τους φίλους μου συναδέλφους από άλλα τα σωματεία να την γυρίσουν την πόλη. Είναι φανταστικά, το λέω σαν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας και πάλι σας ευχαριστώ. Εύχομαι καλούς αγώνες και επιπλέον θα σας πω κάτι το οποίο δεν έχει υποθεί, ότι αυτός ο αγώνας, κύριοι, θα κριθεί, είναι ένα μεγάλο event το Σάββατο, καλός ή κακός. Έκρινε η Ολυμπιακή Επιτροπή ότι αυτός ο αγώνας θα είναι κριτήριο μεταξύ δύο αθλητών, οι οποίοι θα πάνε στην Ολυμπιάδα, δηλαδή την Κυριακή. Την Κυριακή το πρωί θα δηλωθούν στην ΕΟΕ και ήδη έχει γίνει παρακράτηση εισιτηρίου και για τους τρεις, αλλά οι δύο θα πάνε, ο ένας θα κοπεί. Σημαντικό βέβαια είναι ότι η είδηση, κύριε Τσοπούρκο, θα βγει από την πόλη της Ξάνθης. Αυτό επιδιοκαμεί σαν άνθρωποι του τύπου χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί θέλουμε να βάλουμε και τον τόπο μας. Και να αξίζει να κάνετε και τις απονομές κάπου που μπορεί ο κόσμος να τις χαρεί και να ξέρει ότι συμμετέχει στην πορεία αυτών των αθλητών. Ευχαριστώ φίλε Παντελή, αυτό έπρεπε να το πω. Είναι δημαρχία. Δημαρχία. Και γι' αυτό καταλαβαίνετε ότι εγώ είμαι από χθες εδώ ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας για να δω όσο μπορώ να ελέγξω. Λέγω πλήρη εμπιστοσύνη του φίλου μου τον Αφεντουρίου του Τούλη, τον Μιχάλη του Σπανίδη, τον Βασίλη του Μημερίδη, του οποίου τους είδα χθες και μακάρι μπορούσα να τους βοηθήσω εγώ και πάτησα όσο μπορούσα με τσάπες, γιατί αυτοί είναι οι τρεκάτες. Εύχομαι λοιπόν σε όλους τους αθλούμενους καλή επιτυχία, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Αντιπεριφέρεια, στον Δήμο, γιατί χωρίς τη βοήθειά σας, τη δικιά σας, την οικονομική, δυστυχώς τα οικονομικά της Ομοσπονδίας είναι επιμικρά, ό,τι μπορούμε και εμείς βοηθάμε. Θέλω να ευχαριστήσω την Ομοσπονδία Ποδηλασίας που αναγνώρισε τι κάναμε το 2017 και μας έδωσε την ευκαιρία όλος ο νομός με πρωτεργάτη την Αντιπεριφέρεια και τον Δήμο, τον Νίκο τον Εφρεμίδη και τον Μανώλη τον Τζέπελη να καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι και να μπορέσουμε να συλλογιστούμε από κοινού αυτή την ανέλυξη γύρω από το άθλημα της ποδηλασίας σε πανελλήνιο επίπεδο. Για περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχει ο διευθυντής του αγώνα,
ο Τσακυρίδης ο Αφεντούλης που θα σας δώσει αναλυτικά το τι θα γίνει κάθε μέρα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο αγώνας είναι ένα πρόκριμα για το αν μπορεί η περιφερειακή Ελλάδα να σηκώνει το βάρος και να φιλοξενεί την εξωστρέφεια της ελληνικής ποδηλασίας. Ευχαριστώ. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Καλώς ήρθατε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ορεινής Ποδηλασίας του 2021. Εμείς είχαμε την περιοχή, είχαμε τα υλικά και στην ουσία, χρησιμοποιώντας και την εμπειρία μας αλλά και τις γνώσεις από προηγούμενες χρονιές και φυσικά με τις κατάλληλες κατευθύνσεις των ειδικών της Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, κάναμε ένα μείγμα και νομίζω ότι καταφέραμε να φτιάξουμε να δημιουργήσουμε κάτι έτσι ώστε να μείνει πραγματικά στην ιστορία. Κάναμε λοιπόν μια πίστα, δημιουργήσαμε μια πίστα προδιαγραφής παγκοσμίου επίπεδου. Τέτοιες πίστες συναντάμε συνήθως στο εξωτερικό και επειδή ξέρουμε ότι όταν ένας αθλητής βγαίνει στο εξωτερικό για να αγωνιστεί, συναντά δυσκολίες. Και αυτό γιατί το επίπεδο στην Ελλάδα όσον αφορά τις πίστες παρέμενε χαμηλό. Αυτή τη φορά λοιπόν δημιουργήσαμε κάτι έτσι ώστε να μένει και να κάνει τη διαφορά. Η πίστα λοιπόν, με δύο λόγια, είναι μήκους 4 χιλιόμετρων με κίνηση και τερματισμό την περιοχή Λιβάδη. Από την με κατεύθυνση από την Ξάνθη προς την Παναγία Καλαμού, όπως όλοι ξέρουμε οι ντόπιοι, υπάρχει άσφαλτος και μετά υπάρχει ένα μικρό κομμάτι χωματόδρομου το οποίο οδηγεί στην περιοχή της Τηλιάς, έτσι όπως την ξέρουμε, και αντίστοιχα το Λιβάδι. Είναι περίπου στα 6 χιλιόμετρα, αν δεν κάνω λάθος. Και στο οποίο φυσικά μπορούν να παραδεθούν όλοι με το αυτοκίνητό τους, αλλά και ακόμη αν κάποιος θέλει να κάνει μια περίληψη με τα πόδια, μπορεί να αφήσει το αυτοκίνητό του να παρκάρει στην Παναγία του Καλαμού και από εκεί να έρθει και με τα πόδια. Έχουμε καταφέρει για όλους όσους επισκεφτούν το μέρος να υπάρχει άπλετο πάρκινγκ, να υπάρχει ειδικός χώρος και για τους δημοσιογράφους, ειδικός χώρος για την γραμματεία. Θα υπάρχει επίσης χώρος ο οποίος μπορεί κάποιος να πιει ένα καφέ, να φάει ένα σάντουιτς ή οτιδήποτε άλλο. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι να παρακολουθήσει τον αγώνα όντας στο κέντρο του Λιβαδιού. Δηλαδή, φροντίσαμε έτσι ώστε ο θεατής να βρίσκεται στο κέντρο των εξελίξεων και να παρακολουθεί τον αγώνα είτε κοιτώντας από αριστερά είτε κοιτώντας από δεξιά, δύο φορές τον ίδιο αθλητή και όχι μόνο μία φορά. Ενδεχομένως να μπορεί και τρεις φορές. Αυτό το κάναμε έτσι ώστε, όπως καταλαβαίνετε, σε ένα ποδηλατικό αγώνα, όπως το γνωρίζουμε συνήθως, περνάει μια φορά μπροστά μας ο αθλητής και να το βλέπουμε μετά στον επόμενο γύρο. Το κάναμε έτσι ώστε να υπάρχει και ενδιαφέρον και να μπορεί και ο θεατής πραγματικά να απολαύσει αυτό το υπερθέαμα, γιατί για τα ελληνικά δεδομένα είναι ένα υπερθέαμα. Και αυτό μπορεί να υποτιμήσω τους υπόλοιπους αθλητές. Θα έχουμε αθλητές παγκοσμίου επίπεδου, θα έχουμε αθλητές πρωταθλητές Ελλάδας και πρωταθλητές κόσμου, νομίζω, έτσι κύριε Τσιμπούρου, στο παρελθόν. Είναι ένα διακόψιμο κάτι. Υπάρχει και ένα ποδήλατο για να αντιπεριφέρει να κάνει. Εννοείται να έχουμε και ηλεκτρικά ποδήλατα. Στα 3 μέτρα θα σταματήσει. Για 3 μέτρα. Για 3 μέτρα. Όχι, εγώ το ξέρω. Υπάρχει. Πραγματικά το μέρος προσφέρει τα πάντα. Έχουμε φροντίσει για την ασφάλεια και των αθλητών και αυτών που θα παραβρίσκονται πάνω, χωρίς να λείψει κάτι. Λοιπόν, πολύ σκληρή δουλειά από την πλευρά τη δική μας, το τεχνικό κομμάτι, πραγματικά πολλές ώρες εργασίας. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους πιάσαμε ένα φτιάρι, μια τσάπα, οτιδήποτε για να στρώσουν αυτή την πίστα. Η πίστα είναι κλεισμένη 4 χιλιόμετρα με κορδέλα, είναι παντελώς κλειστή. Υπάρχουν πράγματα τα οποία βάλαμε μέσα, χρησιμοποιήσαμε και τη φαντασία μας, αλλά και
αντιγράψαμε τα σωστά κομμάτια και τα πρότυπα από το εξωτερικό, με άλματα, με δρακότυπους, με πολλά εμπόδια τέλος πάντων, έτσι ώστε να την κάνουμε και δελεαστική και για τους αθλητές και για αυτούς που βλέπουν και παρακολουθούν τον αγώνα να είναι αμύωτο το ενδιαφέρον τους. Τώρα θα σας πω δύο λέξεις, δύο κουβέντες για το πρόγραμμα που ξεκινάει την Παρασκευή 9 Εβδόμου. Στις 3 το μεσημέρι σε αυτή την αίθουσα θα γίνει το τεχνικό συνέδριο και αυτό αφορά όλες τις ομάδες και για τις λεπτομέρειες του αγώνα. Και έχουμε τον πρώτο αγώνα, τον οποίο θα ξεκινήσει 6 ώρα το απόγευμα, όπως είπαμε, στην περιοχή της Κοιλιάς. Στις 9 ώρα θα έχουμε τις απονομές του συγκεκριμένου αγώνα και πάμε μετά στο Σάββατο 10 του μηνός, στο οποίο όλη την ημέρα έχουμε αγώνες. Έχουμε 4 διαφορετικές εκκινήσεις, 10 το πρωί, 11.30, 4 και 6 το απόγευμα, με την τελευταία εκκίνηση να αφορά και το μεγάλο αυτό αγώνα των αντρών. Έτσι, το οποίο θα κρίνει και τον πρωταθλητή Ελλάδος, αλλά και αυτό ο οποίο θα ακολουθήσει τους δύο από τους τρεις που θα ακολουθήσουν, θα μας εκπροσωπήσουν. Τους δύο αθλητές. Οι δύο αθλητές. Θα μας εκπροσωπήσουν στην Ολυμπιάδα. Την Κυριακή στις 10 το πρωί έχουμε άλλη μια εκκίνηση και η τελευταία εκκίνηση είναι στις 11.45, κλείνοντας έτσι το τριήμερο των αθλητικών αγώνων. Οι απονομές της τρίτης ημέρας της Κυριακής θα γίνουν και αυτές επάνω στο Λιβάδι. Θέλω να πω μόνο για το Σάββατο το βράδυ, σε 9.30 θα έχουμε τις απονομές της ημέρας στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης, στο μπροστά στο Δημαρχιακό Μέγαρο, και θα τιμηθούν και διάφοροι αθλητές και από άλλα αθλήματα, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι μας βοήθησαν για να διεξαχθεί, να γίνει πραγματικό τώρα αυτό το εγχείρημα. Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά την Περιφέρεια, Δήμο Ξάνθης, προσωπικά τον κύριο Εφρεμίδη, τον κύριο Μανώλη Τσέπελη, τον Δούπουθου, την Ελληνική Ομοσπονδία, την Ένωση Ποδηλατικών Σωματείων Μακεδονίας Τράκης, τον κύριο Παπαδόπουλο, αλλά τον πήγα στο Ξάνθης γιατί πραγματικά έβαλε τους ανθρώπους και τα μέσα, αλλά και πραγματικά όλους τους εθελοντές οι οποίοι θα είναι επάνω το τριήμερο, τον Ερυθρό Σταυρό, τον οποίο θα καλύψει τους αγώνες, θα είναι εκεί την πυροσβεστική Ξάνθης, την αστυνομία,